Κυρίες και κύριοι, η Φέη Ξυλά! Καλώς την να! Έχω να σου πω τρελία να κάνεις. Με προσοχή, Φέη, προσοχή! Τα παππούλια! Πρόσεξέτε! Καλώς! Καλώς όρισες! Καλώς σας βρήκαμε! Καλώς την ατυχήσασα! Γιατί την ατυχίες, τώρα θα δεις. Θέλει αγκαλιά. Συμπληρέτη, κυρίες και κύριοι, ένα από τα πολύ ωραία τραγούδια. Το συμπληρέτη. Μπράβο, αριστε σήμερα. Λοιπόν, καλώς το Φέη. Όχι, άσε με να κατήσω. Κάτσε. Όχι, μην καθίσεις. Έλα λίγο να δούμε το παπούτσι σου. Συγγνώμη, είναι λίγο γυναικείο. Ναι, παρακαλώ, θέλω να σας το δείξω αυτό το παπούτσι. Δεν το σήκωσα πριν και την ρώταγα πώς λειτουργεί. Σήκωσε το λίγο να το δούμε. Έχει κενό μπροστά, βλέπετε. Έχει αερόσολα. Είναι κενό, δεν έχει, δεν πατάει κάπου. Πατάει στον αέρα. Δεν πατάω πουθενά. Ήθελα να το δω, θέλω να πω από κοντά. Είμαι εντελώς στον αέρα. Λοιπόν. Για κάτσε λίγο, ευχαριστούμε πολύ τη Συμπληρέτ και θέλω να πω ότι... Συνέβα με τα μόβ που είναι και το αγαπημένο μου χρώμα. Πολύ ατυχή σας η ιστορία σου, να παντρεύεσαι και μια μέρα πριν να πιάνεις τον άντρα σου με την πρώην γυναίκα του. Αυτό δεν συνέβη χθες. Ναι, είναι απαράδεκτο, δηλαδή πια... Έξαλη είσαι. Είμαι έξαλη και θα το πληρώσω πολύ αυτό. Ακριβά. Συγγνώμη, άτα προσεχώς. Ναι. Ο Μανώλης μου το είπε γι' αυτό, ναι. Αλλά εσύ δηλαδή θα πιάσεις τον άντρα σου... Την παραμονή του γάμου μας. Της έρχεται ένα μήνυμα στο κινητό. Παιδιά, χθες, στο χθεσινό επεισόδιο, όταν είδα το στο τέλος, μετά που έβαλε το προσεχώς, δεν το πίστευα. Δεν γίνεται στο ίδιο επεισόδιο να βλέπουμε χθες το Μάνο να της υπόσχεται, να της υπόσχεται ότι δεν θα την ξαναπροδώσει ποτέ. Έβα, γιατί σε πειράζουν όλα αυτά. Είναι πολύ αυτό ο τύπος. Μην τα εξηγείς. Προσπαθείς να τα εξηγήσεις. Δεν υπάρχει λέξη απαράδεκτος. Εύα, μην προσπαθείς να τα εξηγήσεις. Απόλαυσε το, βρε αγάπη. Το απολαμβάνω. Δεν το απολαμβάνεις. Μπαίνει στη λογική. Μπαίνει στη λογική να το ψάξεις. Συγγνώμη, αυτή που έχει πάθει τη ζημιά να μας πει. Τι να μας πει. Πώς το βιώνεις αυτό το πράγμα. Παιδιά, είναι απίστευτο αυτό που τη συμβαίνει της Εύα. Ωραία, καταρχά να σου πω στην Εύα. Πάμε στη Φέη. Σας έχουν απατήσει ποτέ. Δεν το έχω μάθει. Και να το πιάσει. Δεν το έχω μάθει. Λοιπόν, περιμένετε. Θα γινόταν ο χαμός. Θα μου πει και η Σοφία αυτό. Λένε λοιπόν ότι στο Hollywood πριν παίξουν ένα ρόλο. Ναι. Ζούνε. Ταξιτζή, α πούμε, ο Ρόμπερτ Ντενίρο ήταν 6 μήνες και έκανε το ταξιτζή. Αυτό είναι το actor studio, είναι συγκεκριμένη σχολή. Και έπρεπε και εγώ 6 μήνες να είμαι απατημένη. Όχι. 6 μήνες λοιπόν έβλεπε τον αγαπημένο τη να γυρνάει με όποια γυναίκα υπήρχε στην Αθήνα. Και πήγαινε και του έψαλε. Τα κατηχεία. Αγάπη μου, πολύ ωραίο ο ρόλο που έχει φέτο. Κάνε τη σκηνή, ήταν ο δικό τη σχέση τη. Δηλαδή έτσι ήταν στο κρεβάτι με την κοπέλα. Τα είχα το ήξερε η κοπέλα και πάλι και άνοιγε την πόρτα Φέη και προσπαθούσε να την αντίδεσαι και τη έλεγε δικό τη. Όχι έτσι. Αχ, δεν το πήγε καλά, αγάπη μου, πάμε πάλι. Όχι έτσι. Άσε να για ναι. Σένα το κάνω. Για να παίξει καλύτερα. Για να βιώσει καλά το ρόλο. Και αλλάζει και η Ατάκα και λέει: ναι, είναι αυτό που νομίζει. Το κάναμε για να μάθει καλά το ρόλο. Αν δεν θέλει να σου πω κάτι, εγώ έχω το εξή θέμα. Εγώ δεν το βλέπω κάθε μέρα. Δεν μπορώ να το βλέπω κάθε μέρα λόγω του παιδιού. Αλλά εμένα ο Μπουγιούρη, ό,τι και να κάνει, έχω πάρει πρέφα τι κάνει και βλέπω. Σου λέω συχνά, αλλά δεν το βλέπω συνέχεια. Μου είναι πολύ συμπαθή. Του το συγχωρεί. Πρόσεξε λίγο. Αυτό θέλω να σου πω. Έχει γλυκό πρόσωπο. Και σε παραξενεύει το ότι αυτός ο άνθρωπος με τη γλυκιά τη φάτσα μπορεί να κάνει όλα αυτά. Δεν είναι γλυκιά η φάτσα. Είναι μόνο πολύ γοητευτικός και του συγχωρείς πράγματα και νομίζω ότι το casting είναι πολύ πετυχημένο γιατί, έτσι δεν είναι, και εσύ σαν ρόλος του συγχωρείς τα συγχώρητα. Βέβαια, αλλά... Και μας πείθεις, ας πούμε, είναι πολύ πιστικό το την ερώτηση. Και εμάς όμως. Για να δούμε λίγο ένα βίντεο με το τι έγινε. Γιατί είναι πολύ ερωτευμένη. Αλλά πέραν αυτού. Και εμείς που δεν είμαστε ερωτευμένοι όμως, αυτό λέω. Ναι. Μας πείθει ως φάτσα ότι. Ναι, λέει. Ξέρεις τι είναι το καλό. Ότι όλοι οι ρόλοι για αυτά που κάνουν έχουν πάντα τις δικαιολογίες τους. Όπως και στη ζωή συμβαίνει. Κάποιοι όμως πείθουν. Και κάποιοι ταυτίζονται με τις συγκεκριμένες δικαιολογίες που έχει ο συγκεκριμένος ρόλος και κάποιοι με τις δικαιολογίες του άλλου. Εγώ, ας πούμε, στην περίπτωσή σας, καταλαβαίνω απόλυτα το δράμα αυτής της γυναίκας. Δεν υπάρχει ζωή της. Από το 15 της είναι εκεί. Σας έχει τύχει ποτέ να γνωρίσετε τέτοια γυναίκα, η οποία να υπομένει τόσα βασανιστήρια βέβαια. Και τόσες αγωνίες. Και έχω γνωρίσει άντρα που έχει κάνει αυτά. Και έχω πέσει στα πόδια τους. Γυναίκα θέλω να μου πείτε αν έχετε γνωρίσει, για να υπομένει τέτοιες καταστάσεις. Βεβαίως. Δεν ξέρω, μην για να πολύ... Αυτή η ιστορία του κόριτσου της διπλανής πόρτας. Μου στέλνουν κάποια γράμματα. Σαν Εύα. Και μου λένε είμαι κι εγώ έτσι και έχω περάσει περνάω αυτό. Περνάω τα ίδια. Ναι, και κάνω τα πάντα για αυτόν τον άντρα. Συνέχισε εσύ. Θέλω να δω κάτι εδώ, να μ' αποτρώ. Συνέχισε. Α, δεν το είχαμε δει το μόνο. Α, δεν το είχαμε δει το μόνο. Και στα δικά σας οι άλλοι πάντες. Κάτσε, μην το πάρεις, κάτσε να το χαρούν λίγο κάποιες. Κάποιες δεν θα το δουν ποτέ. Τι λες, Ρε, άκου που σου λέω, μου το έλεγε προθέσει μια φίλη μου. Μένα δεν με πειράζει που θα παντευτώ.
Δεν πειράζει, δεν θα πάρω ποτέ μονόπετρα. Και εγώ παντρεύτηκα και δεν έχω μονόπετρα. Δεν έχουν σημασία τα μονόπετρα. Γιατί ποτέ έχουν δωρήσει. Ποτέ. Δεν έχουν σημασία, παιδιά. Αυτά σημασία δεν υπάρχει. Αλλά ούτε και με νοιάζει. Έλα να υπάρχει αγάπη, έλα να φέρει. Και ούτε και που με ενδιαφέρει. Εντάξει, αλλά σημασία πάνω απ' όλα το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει αγάπη και να θες να είσαι με τον άλλο. Όλα τα άλλα είναι. Κράτα έτσι αυτό το πλάνο και θα ακούγονται μόνο οι φωνές μας. Εντάξει. Θα το κάνει και πιο λάγνα. Ναι, κρατήστε το λίγο, σε παρακαλώ. Κράτα το λίγο, Άρη, δεν χρειάζεται να μας δείξεις. Βάλτε μουσική, βάλτε μουσική. Όχι, μόλις είπα να κρατήσουμε για να βάλω. Καλά, θα ρωτήσω και θα απαντήσω. Μα δεν είναι. Ωραία, το δικό σου τα ξέρω, πες. Το μονόπετρο σου το έδωσε στο θέατρο. Ή είναι η πρόταση και μετά σου το έδωσε. Όχι, μου έκανε την πρόταση στο θέατρο. Με το μονόπετρο. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Για μένα ήταν πολύ γλυκό. Και πότε στο δεξί. Όταν σε ενοχλεί το δεξί. Από ό,τι έχω μάθει και εγώ τελευταία. Όταν παντρεύεσαι το φοράς στο δεξί. Εξού και η Βέρα στο δεξί τώρα. Α, σωστά. Φεύγει γονάτι. Λέγω να τη. Εσύ λες για τη Βέρα ή για το μονόπετρο. Λέω για το. Και το δαχτυλίδι του. Ναι, μπορεί να το φοράς μαζί με τη Βέρα. Άσε που κάνουν και μερικοί. Και σκάτπιστη, εσένα το λέω. Τι, γιατί με κοιτάζετε έτσι. Γιατί βάζουν τη Βέρα πίσω-πίσω και από πάνω βάζουν όλα δαχτυλίδια και δεν φαίνεται η Βέρα. Η Βέρα μου, χρυσέ μου, δεν έχει φύγει από την ημέρα που παντρεύτηκα. Δεν μιλάω σε σένα. Παρά μόνο σε μία σε εσύ που δεν έπρεπε να παντρεύει. Γενικά το λέω, βλέπω κάτι δαχτυλίδια, θα το δύο μανόλες. Είναι η Βέρα και από τα πολλά του δαχτυλίδια που έχει βάλει από πίσω δεν φαίνεται η Βέρα. Και είναι από πίσω και είναι κρυμμένη. Ναι, και άλλοι άντρες και η Βέρα μου. Λέω ότι απάχυνα και δεν μου μπαίνει πια. Η Βέρα τη βγάζουν τελείως. Γι' αυτό και θα πω προβλήματα. Συγγνώμη λίγο, Σοφία, είναι πολύ σημαντικό. Του χρόνου ξεκινάει το σύριαλ κρυμμένη Βέρα στο δεξί. Φαντάζεσαι. Γι' αυτό για Βέρα να κάνετε τατουάζ. Το μυστικό τη Βέρα. Και η δική μου Βέρα. Οι Βέρες δεν λένε τα ονόματα του αλουνού. Οι δικές μας οι Βέρες δεν λένε τα ονόματά μας. Λένε τα παρατσούκλια μου. Τι παρατσούκλι έχει. Δεν λέω. Έχει συγγνώμη το πόσο φωνάζει ο άντρας σου. Ακριβώς. Και εσύ πώς φωνάζει τα άντρα. Ακριβώς. Μπορεί να είναι και πρόστιμο αυτό. Όχι. Είναι παιχνιδιάρικο. Ωραία. Για να δούμε σε ένα βίντεο. Για να δούμε σε ένα βίντεο πώς πέρασε αυτή η εβδομάδα, Φέη, και να δούμε μετά και τα πλάνα από το σημερινό επεισόδιο για να τα σχολιάσουμε. Παρακαλώ.